Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό που υποφέρει επί δεκαετίες από τη δολοφονική πολιτική του κράτους του Ισραήλ και της κυβέρνησής του, με δολοφονίες αμάχων, με καταπάτηση παλαιστινιακών εδαφών, με κατοχή, αποκλεισμούς, επικισμούς, apartheid. Ταυτόχρονα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Ισραηλινό λαό που και ο ίδιος υποφέρει από το ίδιο το κράτος του Ισραήλ, από την αντιδραστική κυβέρνηση Νετανιάχου που τον στέλνει στο μακελιό του πολέμου, των συγκρούσεων ενάντια σε άλλους λαούς και τον κάνει και τον ίδιο θήτη και θύμα ταυτόχρονα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες με την ανοχή και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσυρθεί η φρεγάτα ψαρά ή οποιαδήποτε μέσα στρατιωτικά έχουμε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Να μην υπάρξει αποστολή εκτός συνόρων στρατιωτικών δυνάμεων. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου στην Ελλάδα. Να μην συμμετέχει η χώρα μας σε αυτό το μακελιό στη Μέση Ανατολή, γιατί θα την πληρώσει τελικά και ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Απαιτούμε, ζητάμε, οι εργαζόμενοι της Ελλάδας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, να φύγουν εδώ και τώρα τα και αταλάντευτη αλληλεγγύη μας. Κατοχικά στρατεύματα του Ισραήλ από παλαιστινιακά εδάφη, να υπάρξει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.